Αγαπημένοι τηλεθετές του Action, γεια σας. Ένα ακόμη Action Log ξεκινά, μια εκπομπή που έχει δημιουργηθεί από τη δική σας την αγάπη και για τη δική σας την ενημέρωση. Το σημερινό Action Log είναι εδώ, φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας. Θα μιλήσουμε για το γυναικείο φύλλο. Φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο του Action είναι η χειρουργός, η γυναικολόγος με ευτήρες, η κυρία Μαργαρίτα Ζόγκα, η οποία εδρεύει στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 6 στο Λουτράκι. Είναι εδώ να μας μιλήσει, να μας γεμίσει με τις γνώσεις της, να μας ενημερώσει για τα προβλήματα τα γυναικολογικά που αφορούν εμάς τις γυναίκες, που περνάμε πολλά, που δίνουμε πολλά και που αξίζουμε πολλά. Κυρία Ζόγκα, σας καλωσορίζουμε. Να είστε καλά που μας θυμάτε εδώ στο Action Logo. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Το Λουτράκι είναι πολύ τυχερό που έχει μια με ευτήρα γυναικολόγο, μια χειρουργό σαν και εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ οικεία. Γιατί τολμώ να πω ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε ανάγκη, αγαπημένοι τηλεθεατές, το γιατρό μας να είναι πάνω απ' όλα φίλος, να είναι οικείος, να μας πλησιάσει, να μας κάνει να μην τον φοβηθούμε και αν μη τι άλλο, στην πολυπόθητη περίοδο της εγκυμοσύνης και ενός τοκετού, η γυναίκα χρειάζεται να έχει δίπλα της τη γιατρό, να είναι οικεία, να είναι φίλη πάνω απ' όλα. Κυρία Ζόγκα, να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Πότε μια γυναίκα επισκέπτεται κατά κύριο λόγο το γυναικολόγο της? Πότε πρέπει να τον επισκέπτεται ή πότε συνήθως τον επισκέπτεται? Πότε συνήθως τον επισκέπτεται? Πλέον συνήθως τον επισκέπτεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα και όχι τόσο προληπτικά. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ναι. Την περίμενα αυτή την απάντηση. Γιατί συνήθως εμείς με τα προβλήματα της καθημερινότητας μπερδευόμαστε, μπλέκουμε στα προβλήματα και ξεχνάμε τον εαυτό μας. Ενώ πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε και την υπόλοιπη οικογένεια, έτσι. Ηλικιακά, κυρία Ζόγκα, πότε θα πρέπει να γίνεται η έναρξη ενός γυναικολογικού ελέγχου? Αρχίζει από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής της γυναίκας. Εκτός αν πριν υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία τα παρακολουθεί παιδίατρος, γυναικολόγος που ασχολείται με την εφηβική γυναικολογία. Μάλιστα. Οι γυναίκες της εποχής μας μεριμνούν, θα λέγατε, να προσφέρουν στον εαυτό τους πρόληψη και συχνούς γυναικολογικούς ελέγχους? Όχι, αλλά προσπαθούν. Προσπαθούν. Ειδικά οι Ελληνίδες λιγότερο από τις Ευρωπαίες, δυστυχώς. Οι Ελληνίδες λιγότερο. Να. Πού το αποδίδεται, λέτε, αυτό? Στατιστικά. Ναι. Τα αποτελέσματα, ένα 20% των Ελληνίδων κάνουν τεστ ΠΑΠ, προσέρχονται στο γιατρό για πρόληψη, όπως είναι το τεστ Παπα-Νικολάου. Σε μια χώρα που εφευρέθηκε το τεστ Παπα-Νικολάου από τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό είναι αγγίζει από το 90%. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε, αγαπημένες τηλεθεάτριες, πιστεύω ότι η εκπομπή αυτή θα έχει απήχηση πιο πολύ στο γυναικείο κοινό, ότι αναμενόμενη η απάντησή σας, κυρία Ζόγκα, ότι πηγαίνουμε λοιπόν, επισκεπτόμαστε το γυναικολόγο μας, τη γιατρό μας, όταν συνήθως παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, κάτι που πραγματικά αυτό μπορεί να αποδειχτεί και μοιραίο, έτσι, πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Δυστυχώς, ναι. Ποια είναι ηλικιακά η φυσιολογία για την έναρξη της αμινουρίσης στις γυναίκες και σε ποια περίπτωση θα πρέπει να ανησυχούμε? Ωραία. Φυσιολογικά είναι από τα 10,5 με 11 στο κορίτσι μέχρι τα 13 ή 13,5. Από εκεί και πέρα δεν είναι πάνω από τα 13,5 μέχρι τα 15, θεωρείται φυσιολογικό, αλλά θα πρέπει η μητέρα να φέρει το παιδί στο γιατρό. Εάν έχει καθυστερήσει αυτή η ηλικία. Αν έχει καθυστερήσει. Mm-hmm. Όπως και πριν, που είναι πολύ σημαντικότερο το πριν τα 9,5, υπάρχει πρώιμη εμινορίση, ναι. Όπου θα πρέπει να παρακολουθεί. Ναι, και αυτό είναι σημάδι. Δηλαδή, δεν είναι σημάδι μόνο όταν καθυστερήσει η εμινορίση σε ένα κορίτσι. Όχι, όχι. Και είναι και η πρώιμη εμινορίση. Είναι σημαντική γιατί σταματάει η ανάπτυξή τη. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει λιγάκι να. Κυρία Ζόγκα, είναι κάτι που μπορεί να φέρει επιπτώσεις αν κατά την έναρξη της περίοδου σε ένα κορίτσι παρουσιαστούν ανομαλίες, αλλά εμείς αμελήσουμε. Δεν πάμε στη γυναικολόγο. Είναι φυσιολογικές ανομαλίες στην έναρξη της εμινορίσης. Ο πόνος, οι οδύνες. Όχι υπερβολικά. Όχι υπερβολικά. Όχι, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθεί το παιδί. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν οι οδύνες είναι σε ένα φυσιολογικό στάδιο ή ξεπερνούν το φυσιολογικό και όταν πρέπει. Όταν παραπονιέται το κορίτσι, ιδιαίτερα όταν το απομακρύνει από το σχολείο, από τις καθημερινές της ασχολίες, πρέπει να ελεγχθεί. Ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει όταν υπάρχει έναρξη πρώιμης σεξουαλικής δραστηριότητας στα κορίτσια αυτό. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην μετέπειτα φυσιολογική. Όχι μόνο στα κορίτσια και στα αγόρια. Και στα αγόρια, να είναι μιλήσουμε η και για αυτά. Ναι. Ναι.
το σημαντικότερο λόγο τον έχει η ψυχολογία των παιδιών μετά και όχι τόσο η σωματική τους ανάπτυξη και διάπλαση. Όταν μιλάμε πρώιμοι, βέβαια υπάρχουν κάποια όρια. Φαντάζομαι εννοείται μετά τα 14, γύρω στην ηλικία των 14. Ναι. Γιατί θέλω να πιστεύω πως εκεί. Και όμως υπάρχει μια ομάδα πληθυσμού και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, η οποία η έναρξη σεξουαλικής ζωής είναι πολύ νωρίτερα και 14 χρονών οι κοπέλες έχουν ήδη ένα παιδί. Αυτό μπορεί να επιφέρει προβλήματα γυναικολογικά περαιτέρω μετά στο μέλλον. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως. Θα μπορούσε. Ειδικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Γιατί όπως σας είπα, είναι μια ομάδα, ας πούμε, οι Αθήγανοι, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα. Αλλά είναι. Δεν παρουσιάζουν προβλήματα, ενώ επιστημονικά είναι ίσως αναμενόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα. Όταν... Κυρίως στην ψυχολογία. Στην ψυχολογία. Ναι. Και στην οτροπία των ανθρώπων. Στην ψυχολογία θα λέγω ότι. Ψυχολογία ίσως... πάρα πολύ. Πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ. Όταν χάσεις τμήμα από την παιδική σου την ηλικία. Πάρα πολύ. Και στα αγόρια και στα κορίτσια και μετέπειτα εμφανίζεται σε πολλά στάδια της ζωής αυτή η πρώιμη έρευνα. Με πολλά προβλήματα που ίσως δεν πάει και μερικές φορές το μυαλό μας εκεί, το μυαλό προβλήματα, των γονιών. Αλλά... ασφάλειες, ναι, ναι, όχι προβλήματα. Έχει γίνει και ένα πείραμα γίνεται και τρέχει τώρα στην Αμερική, βέβαια όχι με ανθρώπους, όπου με ποντικάκια. Ναι. Όπου τα βάζουν σε πιο μπροστά, ναι. Σε παιδική σχεδόν ηλικία, ναι. Έφηβους και γονιμοποιούνται και βλέπουν ότι μετά παρουσιάζουν σε μια κατάθλιψη. Επιθετικότητας. Επιθετικότητα σε κατάθλιψη. Το έχω ακούσει αυτό. Mm. Το έχω ακούσει όχι για το πείραμα, γιατί είναι καινούργια η αναρρεξή του. Ναι. Απλά έχω ακούσει ότι έχει παρουσιαστική επιθετική συμπεριφορά από παιδιά που μετά. Είχε παρόμοιο γίνει και ένα πρόβλημα με νεαρές κοπέλες, όμως για λόγους ηθικής και οντολογίας σταμάτησε. Πάντως τα ίδια αποτελέσματα μέχρι ένα σημείο είχαν δείξει. Άρα, καλό είναι η κυρία Ζόκα να ζούμε την ηλικία μας, την παιδική. Καλό να ζούμε κάθε στην ηλικία, παιδική ναι. Ηλικία ναι. Και τη μετέπειτα στη. Ξέρετε, το μέσο όρο έναρξης της σεξουαλικής ζωής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα είναι το 13. Είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Mm. Γι' αυτό και το εμβόλιο που έχει γίνει κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπου οφείλεται σε σεξουαλικό... μεταδιδόμενο, ναι. Είναι στα 12,5 πλέον, για να προλάβει αυτή την ηλικία. Άρα και εμείς δεν έχουμε διαφορά στην σεξουαλική μας συμπεριφορά από τους Αθηγανούς, έτσι. Ενώ λέμε για εκείνους και εμείς κάνουμε... Είναι και αυτοί μέσα στατιστικά, βέβαια. Είναι στατιστικά. Βέβαια. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν τεκνοποιούμε. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά μας. Τι είναι αυτό, θα λέγατε, που οι νεαρές γυναίκες δεν προσέχουν, που θα έπρεπε και αυτό έχει επιφέρει γυναικολογικά προβλήματα μετά. Πολλά. Πολλά, Ναι. Καταρχήν και η πρόληψη είναι από αυτά. Δεν προλαμβάνουν κάτι για να μπορέσουν να αποφύγουν κάποιο πρόβλημα. Δεν προσέχουν την αντισύλληψη. Δεν προσέχουν την υγιεινή όσο θα έπρεπε. Δεν προσέχουν τη διατροφή. Ξεκινούν το κάπνισμα. Βέβαια, κάπνισμα, άγχος, όλα αυτά. Είναι αναπόφευκτα, αλλά όσο το δυνατόν, αν έχουμε στο νου μας λιγάκι, θα μπορούσαμε να φύγουμε πολλά προβλήματα. Τα βιώνετε αυτά στο γιατρείο σας. Καθημερινά. Μαμάδες που ανησυχούν. Μαμάδες που ανησυχούν, παιδάκια που αγχώνονται, κοριτσιάκια που αγχώνονται, γυναίκες αγχωμένες, στο στρες, με προβλήματα που δεν προλαβαίνουν, που έχουν πολλά χρόνια να επισκεφτούν γυναικολόγο και έρχονται με προβλήματα. Οι μαμάδες ανησυχούν για τις έφηβες κόρες τους. Όσες μαμάδες έρχονται, ναι. Αυτές που δεν έρχονται, δεν ξέρω. Δεν μπορούν, ίσως να μην έχουν την πολυτέλεια να ανησυχήσουν. Ναι, είναι και αυτό. Είναι ναι. Και αυτό, γιατί η δημόσια υγεία πλέον, δεν ξέρω. Ναι, αλλά ποια μαμάδα ανησυχεί για την κόρη της. Πιστεύω ότι όλες, εν γνώμη, ανησυχούν. Θέλουμε να πιστεύουμε. Mm. Μακάρι να ανησυχούν όλες. Να μιλήσουμε για τις ενήλικες γυναίκες. Είπαμε ότι νιώθετε ότι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για να κάνουν πρόληψη, να δείξουν πρόληψη στον εαυτό τους. Όχι όσο θα έπρεπε, ναι. Και συχνούς γυναικολογικούς ελέγχους. Υπάρχουν περιπτώσεις που σας επισκέπτονται πλέον όταν είναι αργά. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί συνήθως όταν υπάρχουν συμπτώματα, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία. Υπάρχει παθολογία συνήθως. Είναι το καμπανάκι. Ναι. Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, γυναίκες είναι τόσο αργά, όπου τρέχουμε πραγματικά. Και μερικές φορές δεν φτάνεις. Και μερικές φορές δεν. Είπαμε πρωτίστως ότι οι μητέρες δείχνουν ενδιαφέρον ώστε να γίνει μια τυπική απαραίτητη αρχική εξέταση στις χώρες τους. Προσπαθούν. Το εμβόλιο, ναι. Το εμβόλιο είναι κάτι που. Το εμβόλιο κερδίζει έδαφος. Πλέον γίνεται πού? Γίνεται και στο γυναικολόγο και στο παιδίατρο.
Το εμβόλιο έχει θέση για να έχει 100% πρόληψη σε κοπέλες πριν την έναρξη της σεξουαλικής σου ζωής. Γι' αυτό είναι δωρεάν από το κράτος μέχρι τα 26. Παρέχεται δωρεάν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν μεγάλες καμπάνιες που την υποστηρίζουν. Θέλω να και πω, καλά ερχόμενη μία μητέρα με την έφηβη κόρη της στο γιατρείο σας, μπορεί να κάνει το εμβόλιο σε εσάς? Φυσικά. Ναι. Φυσικά, είναι τρεις δόσεις, φυσικά. Ναι. Και συνταγογραφείτε δωρεάν και το κάνω και δωρεάν κιόλας. Ναι. Εγώ στα κορίτσια. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν έχει η κοπέλα ασφάλεια, εκεί τι γίνεται, είναι κάτι που κοστίζει πολύ είναι το εμβόλιο? Κοστίζει αρκετά. Αρκετά κοστίζει. Αρκετά, ναι. Είναι τρεις δόσεις, υπάρχουν δύο στην αγορά, είναι αρκετά τα χρήματα. Μάλιστα. Ποιο είναι το πιο συχνό γυναικολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεαρές γυναίκες που σας επισκέπτονται, οι έφηβες? Οι έφηβες. Ναι. Οι διαταραχές στην περίοδό τους κυρίως. Ύστερα ερωτηματικά σχετικά με την αντισύλληψη και την πρόληψη σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Όταν σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, έρχονται μόνες τους ή με τη μαμά, παρουσία της μαμάς? Για τις διαταραχές της αμυνουρίσης έρχονται με τη μαμά. Με τη μαμά, για τα άλλα όμως. Τα υπόλοιπα προτιμούν να είναι μόνες τους και εγώ προτιμώ να είναι μόνες τους, ναι. Και η μαμά να περιμένει απ' έξω. Α, συνοδεύονται όμως. Τις περισσότερες φορές. Γνωρίζει η μαμά. Πολλές φορές υπάρχουν και, και άλλα κορίτσια που συνοδεύονται από τον φίλο τους, όπου είναι πιο άνετες και μπορούν και μιλήσουν και πιο ελεύθερα μαζί μου. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι όταν έχεις κερδίσει την κοπέλα. Και τώρα μιλώ για εσάς συγκεκριμένα, που είστε τόσο οικία, τόσο φιλική. Όταν έχεις κερδίσει την κοπέλα, πάνω απ' όλα που θα έρθει, θα σε επισκεφτεί στο γιατρείο, εκεί θα ξανάρθει, θα νιώσει φίλη. Δεν θα ντραπεί, θα πει το πρόβλημά της. Είναι πολύ αυτό σημαντικό. Είναι ζητούμενο για αυτές τις ηλικίες. Βέβαια. Για όλες τις ηλικίες. Και για όλες και για εμάς. Ναι. Και για τις πιο μεγάλες. Είναι ζητούμενο για να μπορέσει να μου πει. Η αλήθεια είναι το ιστορικό και είναι το σημαντικότερο στο πρόβλημα. Μα δεν είναι μόνο, δεν αρκεί μόνο κάποιο να είναι. Ένας καλός επιστήμονας πρέπει να σε κάνει να τον εμπιστευτείς. Να σε κάνει να τον εμπιστευτείς. Και βέβαια και προσωπικό μου παράπονο είναι από τον γιατρό μου, τέλος πάντων εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος έχει τελειώσει πανεπιστήμιο στην Αμερική και διευθυντή σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, που τελευταία στιγμή στον τοκετό του είπε: «Μα σε παρακαλώ πολύ, θέλω να γίνεις πιο οικείος, θέλω να σε νιώσω πιο φιλικό. Βγάζεις τα παιδιά μου, τέλος πάντων, στον κόσμο». Είναι ζητούμενο λοιπόν από εμάς τις γυναίκες. Ανομαλίες στον κύκλο σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πόσο πρέπει να μας ανησυχούν και σε ποια ηλικία είναι φυσιολογικές να συμβαίνουν? Ανομαλίες στον κύκλο είναι φυσιολογικές σε κάποια ώρα σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή οι ορμόνες μας εξαρτώνται πάρα πολύ από τη ψυχολογία μας, από τον τρόπο ζωής μας, από τη διατροφή μας, από πολλά πράγματα. Όταν αυτές επαναλαμβάνονται, τότε είναι σημαντικές σε οποιαδήποτε ηλικία. Κοντά στην μηνόπαυση είναι δικαιολογημένες και είναι πιο δικαιολογημένες. Αλλά σε μια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία μετά την εφηβεία της, πάντα ψάχνουμε το λόγο. Δεν την αφήνουμε έτσι. Ανομαλίες, κυρία Ζόγκα, συμβαίνουν πιο πολύ σε γυναίκες που είναι καπνίστριες. Που κάνουν χρήση αλκοόλ κτλ. Γενικά ο τρόπος ζωής επηρεάζει πάρα πολύ την αμηνορρήση. Ναι, είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα, ναι. Και όχι μόνο τις ορμόνες τις γυναικολογικές των οθικών και του θυροειδή, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και είναι ψυχοσωματικά. Κυρίως. Περισσότερο επηρεάζει, ναι. Κυρίως. Κυρίως. Να μας δώσετε αναφορικά μια ενημέρωση για γυναικολογικά νοσήματα, αυτά τα κάποια νοσήματα ύπουλα, αγαπημένες τηλεθεάτριες, που ενώ υποβόσκουν, πραγματικά είναι τα ύπουλα νοσήματα, που είναι ασυμπτωματικά, δεν μας δείχνουν κάποια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά, ποια μπορεί να είναι, πού να πάει το μυαλό μας? Είναι αρκετά. Τώρα θα σας πω τα σημαντικότερα, έτσι, που οδηγούν σε καρκίνους, κυρίως. Είναι αυτός ο ιός που τελευταία τον ακούτε πάρα πολύ συχνά, ο HPV, ο οποίος επηρεάζει τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία κυρίως, από τις έφηβες μέχρι τις μεγαλύτερες, ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, διακρίνεται μόνο στα test pap και αυτά ίσως όταν είμαστε τακτικές σε test pap, στην Παπα-Νικολάου, ο οποίος όταν διακριθεί πρέπει να παρακολουθεί, είναι ιός, δεν φεύγει ποτέ από τη γυναίκα. Υπάρχει να μην διακριθεί. Αν δεν παρακολουθείτε συχνά, δηλαδή κάθε χρόνο τουλάχιστον. Δηλαδή εκεί θα φανούν κάποιο διαφορετικό είδος κυττάρων, πώς θα το. Κυρίως όταν λίγο πέσει το νοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας, τότε αυτό θα ξυπνήσει, για να σου το πω πιο απλά. Τότε θα εμφανιστεί. Από τη στιγμή που εμφανιστεί και ξέρουμε ότι έχει τον ιό, πρέπει να το αυτοποιήσουμε, να δούμε σε ποια ομάδα ανήκει, στη υψηλού κινδύνου, χαμηλού κινδύνου,
και να τον έχουμε από κοντά, να τον παρακολουθούμε. Ευτυχώς μας δίνει ένα χρόνο αυτός ο ιός, αν είμαστε τακτικοί, 8 με 10 χρόνια μέχρι αν και αν τελικά εξελιχθεί σε καρκίνο. Οπότε προλαβαίνουμε τα πάντα αν η γυναίκα παρακολουθείται. Προλαβαίνουμε τα πάντα, κυρία Ζόκα, με ποιο τρόπο μπορούμε να προλάβουμε τα πάντα? Με πολλούς τρόπους. Όταν βλέπουμε ο ιός αυτός σταδιοποιείται, αρχίζει από χαμηλά και πάει σιγά σιγά πιο ψηλά όταν η γυναίκα δεν προσέξει. Δηλαδή μια καλή διατροφή, ένα σωστό και υγιεινός τρόπος ζωής, λιγότερο άγχος, είναι ικανός για να τον κινήσει στα αρχικά του στάδια. Απίστευτα πράγματα. Και το πόσο κάπνισμα είναι παράγοντας το οποίο επιβαρύνει. Τι ηλικίες προτιμά αυτός ο ιός? Έχει, είναι επιλεκτικός? Ναι. Κυρίως έχει να κάνει και με τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Όπως, τι λέτε? Ναι, βέβαια. Είναι... αυτός ο ιός μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή. Οπότε οι γυναίκες που έχουν πλούσιες σεξουαλικές επαφές είναι πιο ευάλωτες. Νοήτε. Που δεν χρησιμοποιούν προφύλαξη, προφυλακτικό. Είναι εξίσου πιο ευάλωτες. Μάλιστα. Κάποιο σύμπτωμα μπορεί να μας δώσει κάτι? Δύο τύποι από αυτόν τον ιό δίνουν τα εξωτερικά οξυδένη κονδυλώματα. Τα οποία είναι καλοήθη με, είναι αντισθητικά δε, αλλά είναι καλοήθη. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες που έχουν αυτά τα κονδυλώματα, τα οποία είναι κάτι σαν σπήλη στο δέρμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, συνήθως συνυπάρχουν και οι τύποι στον τράχυλο της μήτρας, εσωτερικά δηλαδή, οι οποίοι σε βάθος χρόνου και σε ένα μικρό ποσοστό, το ξαναλέω, δεν το παθαίνουν όλες οι γυναίκες που έχουν HPV, μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Τα κονδυλώματα όμως μπορεί να μην είναι και αιτιολογία από το συγκεκριμένο ιό. Τα οξυδένη κονδυλώματα οφείλονται στον HPV. Στον ιό, αποκλειστικά. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι ένα PAP να γίνεται... Το PAP και η εξέταση από γυναικολόγο, και αυτό θέλω να πω, ότι καλό είναι τεστ Παπα-Νικολάου να γίνονται σε γυναικολόγο. Όχι σε κέντρα τα οποία δεν υπάρχει γυναικολόγος ή κάποιος σχετικός, κυταρολόγος, από γιατρό δηλαδή. Γιατί θα ελέγξει πολλά περισσότερα πράγματα από το να πάρει μια λήψη ενός τεστ. Από το να στο κάνει μόνο απλώς διαγνώστης, νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Σε ποια περίπτωση πρέπει να θορυβηθούμε? Είπαμε ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει συμπτώματα, αλλά σε ποια περίπτωση πρέπει να θορυβηθούμε? Είτε είμαστε σε μικρή ένα ηλικία. Ένα σύμπτωμα που δίνει όταν είναι λίγο προχωρημένος αυτός ο ιός είναι η αιμορραγία, η μικρή αιμορραγία μετά τη σεξουαλική επαφή. Είναι ένα χαρακτηριστικό του ιού σε προχωρημένο στάδιο. Πάντως γενικότερα, κυρία Ζόγκα, το έχω ακούσει ότι η αιμορραγία, η αιμορραγική αυτή διάθεση είναι χαρακτηριστικό σημάδι ότι κάτι συμβαίνει στο γυναικείο οργανισμό, έτσι. Όχι, αλλά, είναι πλέον αργά, αλλά είναι πλέον αργά. Όταν... Όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Να μην το λέμε αυτό. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί πολλές γυναίκες λένε αποφεύγω να έρχομαι για να μην έχω τίποτα, για να μην πει κάτι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Με αυτή τη λογική μπορούμε να πηγαίνουμε και στον οδοντίατρο. Αποφεύγω να πηγαίνω στον οδοντίατρο για να μην μου βρει χαλασμένα δόντια και να μην μου βρει χαλάνε. Όχι, όχι, δεν πρέπει να νιώθουμε φόβο. Επίσης, σας είπα γι' αυτό, και επίσης σε μια άλλη γυναίκα κάτι πολύ ύπουλο είναι κυρίως αμέσως μετά την πενόπαυση. Στις γυναίκες είναι ο καρκίνος των οθικών ή ο καρκίνος της μήτρας. Ο καρκίνος της μήτρας μας δίνει το σύμπτωμα σε μεταμενοπαυσιακές γυναίκες, μιλάμε. Μια μικρή αιμορραγία, έστω και σταγόνες. Όταν δει η γυναίκα σε μηνόπαυση, έστω και λίγες σταγόνες, πρέπει να τρέξει στον γυναικολόγο. Όσο για τις οθήκες, αυτό είναι αρκετά, είναι μια πολύ πουλή νόσος, η οποία τα συμπτώματά της είναι κυρίως όταν έχει φτάσει στο τρίτο στάδιο πλέον, που είναι... Είναι πολύ πουλή νόσος, πραγματικά. Πραγματικά. Η οποία, γι' αυτό όμως, η συχνή γυναικολογική εξέταση, ο υπέρηχος, ο κολπικός υπέρηχος που δίνει τις οθήκες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο πρόληψης. Οι γυναίκες συνήθως μετά την μηνόπαυση δεν επισκέπτονται γυναικολόγο. Νομίζουν ότι εκεί έχει τελειώσει οτιδήποτε αφορά την. Πάει, δώσουν όπλα. Όχι, όμως δεν είναι έτσι, πραγματικά. Και νομίζω ότι από τις οθήκες υπάρχει. Οι οθήκες υπάρχει και μεγάλη κληρονομικότητα στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς και είναι πραγματικά ύπουλη και πραγματική άσχημη νόσος και δύσκολα, δύσκολα. Και σε μικρές ηλικίες έχουμε. Σε μικρές ηλικίες είναι πιο σπάνιο. Όταν όμως. Που αγαπάει είναι από τα 50 μέχρι τα 65. Η οθήκη. Αλλά και σε μικρές ηλικίες, βέβαια. Έχω περιστατικό. Είμαι σίγουρη, ναι, και είναι πιο άσχημα και τα πράγματα, πιο επιθετικά. Γιατί αφαιρέθηκαν και οι δύο, ας πούμε, υστερεκτομή κανονικά σε μικρή ηλικία. Ναι, βέβαια αυτό σας είπα είναι πιο σπάνιο. Συνηθίζει να αγαπάει μεγαλύτερες ηλικίες. Το συχνό που περιμένουμε και προσέχουμε στις μικρότερες ηλικίες είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Και συνήθως όταν ακούς πρόβλημα στις οθήκες, πάει το μυαλό στο κακό.
μεγάλη ηλικία. Σε μεγάλη ηλικία, ναι. Δικαιολογημένα. Σε μια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία μπορεί να είναι, συνήθως είναι ορμονικό το θέμα, δεν είναι κάτι κακό συνήθως, αλλά πρέπει να εξεταστεί και να παρακολουθεί. Θα λέγατε ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε συνδέσει την επίσκεψή μας στο γυναικολόγο μόνο όταν ξεκινήσει μια κυοφορία. Είμαστε ακόμα εκεί. Θέλω να νομίζω πως όχι. Βέβαια δεν ήμουν αυτή την εποχή που ήταν μόνο έτσι, αλλά πιστεύω πως όχι. Δηλαδή γιατί στο γιατρό δεν έρχονται μόνο γυναίκες που είτε θέλουν είτε έχουν ξεκινήσει την κυοφορία. Έρχονται γυναίκες που πραγματικά θέλουν να ελεγχθούν, θέλουν να παρακολουθούνται, θέλουν να είναι καλά. Βέβαια είναι, στατιστικά είναι μικρό ποσοστό αυτό. Κυρία Ζόγκα, έχω ακούσει από επιστήμονα του εξωτερικού ότι η ειδικότητα γιατρού μιας γυναίκας πρέπει να είναι κατά εξοχήν ο γυναικολόγος, η γυναικολόγος. Δηλαδή, για ό,τι πρόβλημα και να έχουμε, αληθεύει αυτό. Πρέπει με εκείνη να το μοιραστούμε. Εμένα μου συμβαίνει αυτό στο γιατριό, ειδικά με τις νέες γυναίκες. Και εγώ αυτό θα ευχόμουν αυτό να συνέβαινε, ναι. Γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι το μου σωστό. Μου συμβαίνει και πραγματικά το χαίρομαι. Όχι γιατί μπορώ να το αντιμετωπίσω εγώ, φυσικά όχι. Απλά γιατί το ξεκίνημα. Ξέρω πού θα τις στείλω. Είναι το σημείο αναφοράς, έτσι ναι. Δεν είναι. Και τι χρειάζεται να τους πω. Ναι. Όπως και στο παιδί μας, ο παιδίατρος θα μας ξεκινήσει και θα μας κατευθύνει αν πρέπει να το πάμε σε ορθοπαιδικό ή σε κάποια άλλη ειδικότητα. Νομίζω ότι και γυναικολόγος. Είναι γιατρός για το γυναικείο φύλο, έτσι. Ναι, αυτό είναι, ναι, είναι ωραία ιδέα, δηλαδή. Μα νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι και εκείνη να κατευθύνει σε ποια ειδικότητα πρέπει να απευθυνθούμε, να μοιραστούμε με εκείνη το πρόβλημά μας. Ναι. Κατά πόσο οι γυναίκες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν δισκία αντισύλληψης χωρίς να έχουν πάρει τη γνώμη του ειδικού. Νομίζω γίνεται αυτό στις μικρές ηλικίες, Πλέον όχι. Ρωτούν. Πλέον ρωτούν. Γιατί έχουν βγει και καινούργια σκευασμένα. Όχι ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή μου έχουν έρθει κοριτσάκια τα οποία. Ήδη τα λάμβαναν. Τα λάμβαναν και ήταν κακώ τα λάμβαναν. Όπως έχουν αναφερθεί και θανάτοι. Τα θρησκευτικά δεν είναι τόσο αθώα. Χωρίς να γίνει ένα έλεγχο πριν, μπορεί με μια. Να αν υπάρχει κάτι στη γυναίκα. Ναι, 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 κάποιο καρδιακό νόσημα, κάτι. Οτιδήποτε, ναι. Δεν μπορούν να τα πάρουν όλες οι κοπέλες. Υπάρχουν παράγοντες αντένδειξης. Βέβαια. Πόσο μπορεί να παίξει ρόλο στον κύκλο μας η χρήση φαρμάκων που δεν έχουμε ενημερώσει τη γυναικολόγο μας, τα λαμβάνουμε και βλέπουμε κάποιες διαταραχές, κάποιες ανομαλίες στην περίοδό μας, ενώ δεν έχουμε ενημερώσει τη γυναικολόγο ότι παίρνουμε αυτά τα φάρμακα. Παραδείγματος χάρη φάρμακα θυρεοειδή, θυρορμόνη κτλ. Ειδικά ο θυρεοειδής έχει άμεση σχέση. Βέβαια. Συνήθως ένας κακός θυροειδής, ένας θυροειδής μη ρυθμισμένος δηλαδή, δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Θέλουμε, με τους ενδοκρινολόγους είναι η αγαπημένη μας συνειδικότητα, γιατί έχουμε άμεση σχέση. Δηλαδή θέλουμε μια πολύ καλά ρυθμισμένη γυναίκα από το θυροειδή της, για να μπορούμε να τη ρυθμίσουμε κι εμείς, ή και το αντίθετο. Ναι, τα φάρμακα επηρεάζουν. Πολλά φάρμακα επηρεάζουν και καλό είναι να μας ενημερώνουν για όλα. Εγώ πάντα παίρνω ιστορικό και ζητάω τα πάντα, τα φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν ή όχι. Επίσης, φάρμακα που επηρεάζουν τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι τα αγχολητικά, αντικαταληπτικά, επηρεάζουν πάρα πολύ το κύκλο της γυναίκας. Και όσο αυτό που είπατε προηγουμένως για το θυρεοειδή, καταληπτικό είναι ακόμα και σημείο αναφοράς ότι ακόμα και πριν το ντοκετό, πριν την τελευταία στιγμή ενός ντοκετού, ο γυναικολόγος ζητά πάντα τιμές. Και κατά τη διάρκεια του. Και κατά τη διάρκεια του ντοκετού, είτε γίνει αυτός φυσιολογικά είτε με κεσαρική, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω και αναισθησιολόγοι νοιάζονται για κάτι. Βέβαια. Για το συγκεκριμένο πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που εμείς οι γυναίκες θα έπρεπε να προσέχουμε και δεν προσέχουμε τελικά? Τα πάντα. Αυτή είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Τι θα έπρεπε να προσέχουμε? Από την υγιεινή τη διατροφή μας. Πού δίνετε πιο πολύ βαρύτητα, για να την κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη, εσείς? Καταρχήν στις επαφές μας. Προφύλαξη, αντισύλληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες, σε αναπαραγωγική ηλικία. Ύστερα η πρόληψη. Μα αν προφυλάμε, αν προφυλάμε εμείς οι ίδιες τον εαυτό μας, προφυλάμε και τους άλλους, έτσι. Έτσι είναι. Ναι. Η πρόληψη και η καλή πληροφόρηση. Δηλαδή, θέλω η γυναίκα να ρωτάει, να μαθαίνει, να ξέρει. Αγαπημένοι τηλεθεατές, είμαστε εδώ με την κυρία Ζόγκα, τη Μαργαρίτα Ζόγκα, η οποία είναι χειρουργός μαιευτήρας γυναικολόγος με έδρα το Λουτράκι. Βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 6. Μιλάμε μαζί της
για πολύ ενδιαφέροντα θέματα υγείας που αφορούν το γυναικείο φύλο, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ κλένιας και νιώστε σιγουριά. Γεύσεις μιας άλλης εποχής. Μυρωδιές, όλο παράδοση και γλυκά. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο. actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr, σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Δισέτο. Έπιπλο με χαρακτήρα και δυναμισμό. Λύσεις για κάθε προσωπικότητα και στυλ. Ποιότητα που μετριέται στον χρόνο. Δημιουργία που γεννιέται με πάθος. Αισθητική Δισέτο. Πιτσάκης Fast Track Κταίο ΕΠΕ στον Ισθμό της Κορίνθου.
Νέο ιδιωτικό κτέο για γιοταχή επιβατικά, λεωφορεία, ελαφρά και βαρέα φορτηγά. Σε ολοκένουργιες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με έμπειρους τεχνικούς και με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, ελέγχουμε το αυτοκίνητό σας για ασφαλή και σίγουρη οδήγηση, χωρίς γραφειοκρατία, αφού όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Σε ένα άνετο και φιλικό χώρο 4.000 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρουμε δωρεάν ίντερνετ και καφέ ή αναψυκτικό. Πιτσάκης Fast Track Κτέο, το μοναδικό κτέο στην περιοχή για όλα τα οχήματα. Με άνετη πρόσβαση και τιμές πραγματικής γνωριμίας. Παρέχουμε και βεβαιώσεις για ABS, ADR και ATP. Πιτσάκης Fast Track Κτέο. Γρήγορα, εγγυημένα, με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Στον Ισθμό της Κορίνθου, 200 μέτρα από το φανάρι της διασταύρωσης για επίδαυρο, πλησίων της αντιπροσωπείας Volvo Trucks Πιτσάκης. Τηλέφωνο 27410 844 44. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Προσοχή! Τώρα νέες τιμές στο νέο κτέο Πιτσάκης. Για όλα τα οχήματα, ακόμα πιο χαμηλές τιμές και μηδενική προμήθεια στα παράβολα. Τιμή για γιοταχή επιβατικό 40 ευρώ μαζί με κάρτα καυτή. Αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές του Άξιον, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το Άξιον λόγου είναι πάλι εδώ. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, φιλοξενούμε την κυρία Μαργαρίτα Ζόγκα, χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο με έδρα το Λουτράκι, που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 6. Μιλάμε μαζί της για πολύ σημαντικά θέματα υγείας που αφορούν το γυναικείο φύλο. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους χορηγούς μας, τον κύριο Βαγγέλη, την κυρία Μίνα, το κομμωτήριο Μίνα που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και υψηλά του γωνία, με πολύ χαμηλές τιμές και σε προϊόντα κεραστάς. Πραγματικά αξίζει να το επισκεφτείτε. Επίσης και το κατάστημα Grace με πολύ επώνυμα ρούχα που βρίσκεται 25 Μαρτίου, πλατεία 25 Μαρτίου στο Λουτράκι, με μεγάλα μεγέθη, ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη όλο το χρόνο. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την κυρία Ζόγκα. Κυρία Ζόγκα, είμαστε στο σημείο που σας είχα ρωτήσει τι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι γυναίκες που δεν προσέχουμε. Μου είχατε πει ότι πολλά είναι αυτά. Συνήθως είναι η καλή διατροφή, να αποφεύγουμε το κάπνισμα. Και πάνω απ' όλα, κάπνισμα, να προσέχουμε τις επαφές μας. Επαφές και πρόληψη. Και να προσέχουμε να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, όχι μόνο στον γυναικολόγο, γενικά. Μια φορά το χρόνο να έχουμε check-up, έλεγχο. Θα λέγατε ότι το στρες και γενικότερα οι γρήγοροι ρυθμοί που εμείς οι γυναίκες ζούμε και πρέπει να τα απεξέλθουμε και μάλιστα ζούμε πολλούς ρόλους. Αυτό της εργαζόμενης γυναίκας, της μαμάς, της συζύγου. Πρέπει να τα απεξέλθουμε σε όλα, πολύ γρήγορα και να είμαστε και καλές σε όλα. Αυτό πόσο μας αγχώνει και πόσο ρόλο παίζει. Σε αυτό μάλλον εσείς πρέπει να απαντήσετε περισσότερο. Που είμαι και μαμά. Που είστε και μαμά και τα κάνετε όλα. Ναι, αγχώνει πολύ τις γυναίκες. Οι γυναίκες αλλάζουν με όλους αυτούς τους ρόλους. Οι περισσότερες διαταραχές ή πρόωρες εμμηνοπαύσεις που έχουμε οφείλονται σε αυτούς αποκλειστικά τους λόγους. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να υπομισθούμε όλους αυτούς τους ρόλους και να μπορέσουμε να είμαστε καλοί σε όλους. Το ξέρω. Και δεν είναι πολύ εύκολο και για μένα να συμβουλεύω τις γυναίκες λιγότερο στρες, λιγότερο άγχος. Η ζωή της καθεμίας μόνο εκείνη μπορεί να την ελέγξει. Αυτές όμως είναι συμβουλές που πραγματικά αξίζουν. Λιγότερο στρες, λιγότερο άγχος και φυσικά ό,τι περνάει από το χέρι τους. Καλή διατροφή, λιγότερο ως καθόλου κάπνισμα, προφύλαξη του εαυτού τους.
να αγαπάνε και να προσέχουν τον εαυτό τους περισσότερο. Κυρία Ζόγκα, στην προσφώνηση, στην έναρξη της εκπομπής, αγαπημένες τηλεθεατρίες και τηλεθεατές, να μην ξεχνάμε και το ανδρικό φίλο που ίσως μας παρακολουθεί, προσφώνησε ότι είστε πολύ οικία και πολύ ζεστή. Πραγματικά, εμείς οι γυναίκες το έχουμε ανάγκη αυτό, να νιώσουμε φίλοι με τη γυναικολόγο μας. Οι κυρίες, οι γυναίκες που σας επισκέπτονται, το νιώθουν αυτό, θέλουν να γίνετε φίλες, να σας πούν τα προβλήματά τους, να ξεπεράσετε πλέον τη σχέση την επαγγελματική. Όχι απλά το θέλουν, το έχουν ανάγκη. Το έχουν ανάγκη. Ναι. Ναι, και φαίνεται αυτό και είναι σημαντικό. Θα λέγατε καλή σχέση μεταξύ σας. Βέβαια, για να μπορέσει να εκμυστηριευτείς κάποια προβλήματα που πάει το μυαλό σου, τι μπορεί να συμβαίνει. Θα λέγατε λοιπόν ότι το στρες επηρεάζει τα γυναικολογικά μια γυναίκα να έχει να παρουσιάσει προβλήματα. Και όχι μόνο, ναι, γυναικολογικά. Γενικά επηρεάζει κάθε άνθρωπο το στρες. Πόσο σημαντικός ρόλο μπορεί να παίξει η υγιεινή διατροφή μας στην ομαλή λειτουργία του κύκλου? Αρκετά σημαντικό. Να αποφεύγουμε τη γαλλιτά, δηλαδή. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Δηλαδή, όταν η καρδιά μας είναι καλά, όταν τα αγγεία μας είναι καλά, είναι και οι ορμόνες μας είναι καλύτερες. Ή το αντίθετο, όταν οι ορμόνες μας είναι καλύτερες, όλα αυτά βοηθάνε. Η σωστή διατροφή, ναι, τα πολλά λιπαρά, πολλοί υδατάνθρακες, το μεγάλο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι της εποχής, ένα μεγάλο γεύμα στο τέλος της ημέρας όταν επιστρέφουμε σπίτι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι φοβερό. Η έλλειψη βιταμινών από τη διατροφή. Από τη διατροφή βιταμίνων, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, φρέσκα. Οι πολλοί καφέδες. Οι πολλοί καφέδες πάντα κάνουν πολύ κακό. Όχι πολύ κακό, αλλά να τους αποφεύγουμε. Κάνουν κακό. Κυρία Ζόγκα, τι πρέπει να αποφεύγουν οι νεαρές ηλικίες, να μιλήσουμε λίγο για τις νεαρές τηλεθεάτριες που ίσως μας παρακολουθούν. Οι νεαρές ηλικίες, τι πρέπει να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της περίοδους τους? Ναι. Τώρα που έρχεται και καλοκαίρι, πρέπει να αποφεύγουν τα μπάνια στη θάλασσα. Αυτό είναι μόνο για τις μικρές ηλικίες. Θέλω να πω, τα θαλάσσια μπάνια είναι επιτρεπτά στη διάρκεια της περίοδου μιας γυναίκας? Όχι. Όχι. Για όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, αλλά ειδικά τις μικρές, οι οποίες δεν έχουν τεκνοποιήσει και νοιάζονται πολύ γι' αυτό. Αυτό ισχύει και για τον μπάνιο όταν θέλουμε να πληθούμε. Η παραμονή μας στην μπανιέρα μέσα. Η παραμονή στην μπανιέρα, όχι. Όχι, μόνο ντουζ. Και όχι έκθεση σε πολύ κρύο νερό. Ναι, απλά ντουζ. Ντουζάκι, ναι. Ναι. Τους θερινούς μήνες σίγουρα οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά. Ενημερώμαστε μας λίγο αν υπάρχουν αφροδίσια νοσήματα που δεν δίνουν συμπτώματα. Εγώ εμένω και εξ αρχής από την εκπομπή για νοσήματα που δεν δίνουν συμπτώματα. Ναι. Αυτά είναι που μας φοβίζουν. Και τελικά αυτά είναι τα πιο ύπουλα. Λογικό είναι αυτό. Όλα δίνουν συμπτώματα, απλά όχι αμέσως όλα. Δηλαδή μπορώ να δώσω από μία εβδομάδα μέχρι 6 μήνες συμπτώματα. Κάποιο αφροδίσιο νόσημα δίνει σύμπτωμα κάποια στιγμή. Όχι αμέσως, δεν ξέρουμε αν το κολλήσαμε χθες, σήμερα. Τώρα. Πάντως θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχουν αφροδίσια νοσήματα που δεν θα δώσουν σύμπτωμα? Ποτέ. Όχι. Κάποια στιγμή θα δώσουν κάποιο σύμπτωμα. Νομίζω στην ερώτηση που πάνω σας κάνω την έχετε απαντήσει κατά πόσο μπορεί ο θυροειδής αδένας να δώσει προβλήματα στον κύκλο και γενικά φυσιολογική λειτουργία της γυναίκας. Ναι. Γι' αυτό και ο γυναικολόγος πάντα κοιτά την... Πάντα, ναι. Ο θυροειδής είναι ένα από τα πρώτα σημεία που ελέγχουμε σε μια διαταραχή. Ναι. Και είναι ικανός να δημιουργήσει προβλήματα περαιτέρω. Ικανότατος. Ναι. Αυτοεξέταση στους μαστούς, κατά πόσο ο γυναικολόγος μπορεί να μας προσφέρει μία ενημέρωση τεχνικής, ώστε να μπορούμε μόνοι μας να αυτοεξεταζόμαστε? Μπορεί. Και ο γυναικολόγος και ο χειρουργός μπορεί. Όχι μόνο πώς να αυτοεξετάζεται η γυναίκα, αλλά και πότε. Είναι σημαντικά και αυτά, και τα δύο. Τι πρέπει να προσέξει, τι πρέπει να μην. Η εξέταση αυτή, κυρία Ζόγκα, πρέπει να γίνεται μάλλον... να μην έχει γυναίκα περίοδο. Νομίζω πρέπει ότι... να γίνεται αμέσως μετά την περίοδο. Μετά την περίοδο, ναι. Όταν ο μαστός είναι άδειος, είναι πραγματικά η ανατομία του. Και μόνο τότε, εκτός αν πονέσει, αν συμβεί κάτι, μόνο τότε, γιατί μόνο εκείνες τις ημέρες είναι συγκρίσιμος. Η γυναίκα δεν έχει σημασία τόσο η τεχνική και πώς θα το κάνει. Σημασία έχει να μάθει το στήθος της, να μάθει το μαστό της. Ναι, ναι. Οπότε οποιαδήποτε διαφορά να την εντοπίσει πρώτη και άμεσα. Συνήθως την ώρα του μπάνιου, την ώρα του ντουζ είναι κάτι που. Την ώρα του ντουζ, ο λόγος που το λέμε είναι γιατί είναι από τις λίγες ώρες που μια γυναίκα, σαν και εσάς, ας πούμε, μητέρα, στη λίγο καριέρα, είναι μόνη της με τον εαυτό της. Ναι, είναι
Ναι. Οι λίγες οι ώρες, οι σπάνιες, εκείνες οι στιγμές που μπορείς να μάθεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις. Κυρία Ζόγκα, γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει ορμονική υποστήριξη κατά τη διάρκεια τεχνική της γονιμοποίησης, προγεστερώνες, όλα αυτά, ναι, ιστρογόνα, όλα αυτά πώς τα λέτε, ναι, τέλος πάντων, είναι πιο επιρρεπή σε μαστοπάθειες. Ναι, ναι. Είναι. Μόνο σε μαστοπάθειες ή και σε... Ό,τι αφορά ορμόνες. Και πιο επιρρεπής μετά την ημινόπαυση στο μαστό. Κυρίως μαστοπάθειες. Μαστοπάθειες. Μια γυναίκα η οποία έχει υποβληθεί σε εξωσωματική, την ελέγχουμε πιο συχνά. Και είμαστε πιο προσεκτικοί. Εκεί παίρνει προγεστερόνη ή στρογόνα. Και τα δύο. Και τα δύο, ε. Ναι, και άλλους παράγοντες. Μάλιστα. Καλό είναι αυτά να αποφεύγονται. Πολλές φορές όμως ίσως δίνονται και χωρίς να πρέπει. Εντάξει, αυτό το κρίνει ο γιατρός. Ναι. Είναι μέσα στη φυσιολογία της γυναίκας, ξέχωρα από την περίοδό της, το στήθος να είναι καμιά φορά διαγκωμένο. Ναι, είναι. Δεν χρειάζεται να μας φοβίζει αυτό. Όταν μια γυναίκα ζει με αυτό, δηλαδή συμβαίνει κάθε φορά κάποιες στιγμές στο κύκλο της, έτσι είναι, απλά. Όταν τη συμβεί έξαφνα, τότε ναι, έχει λόγο να το κοιτάξει, να το ψάξει. Έχω ακούσει γυναίκες που έχουν παραπονηθεί στο γιατρό, από γιατρό βέβαια άλλης ειδικότητας το έχω μάθει αυτό, ότι είχαν έντονους πόνους στις θηλές, ξαφνικούς και έντονους πόνους στις θηλές, χωρίς να έχουν θηλάσει ποτέ στη ζωή τους. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό μια ένδειξη σε κάτι. Μπορεί να είναι ένδειξη οτιδήποτε. Ναι. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, όχι. Μπορεί να μην είναι και τίποτα, αλλά μπορεί να είναι κάποια ένδειξη. Πόνος στις μασχάλες, κυρία Ζόγκα, μπορεί να είναι ένδειξη ότι υπάρχει μαστοπάθεια. Ναι, βέβαια. Μπορεί να μας, να μας φέρει σύμπτωμα. Παραπέμψει. Συνήθως, ναι. Συνήθως είναι ετερόπλευρη, δηλαδή την πλευρά. Αν είναι αφωτερόπλευρη, είναι σε κάποια γυμναστική έτσι, που έχει κάνει η γυναίκα ή σε κάποια μυϊκή κυρίως, σε μυϊκό επίπεδο οφείλεται. Αλλά οτιδήποτε πόνο περίεργο που δεν έχει ξανανιώσει, που δεν το νιώθει συγκεκριμένα συνέχεια, πρέπει να τη φέρει στο γιατρό. Κυρία Ζόγκα, η γυναίκα έχει δικαίωμα, μάλλον ο οργανισμός, ο γυναικείος, έχει δικαίωμα μία φορά να μην έρθει η εμεινορίση για ένα-δύο μήνες. Πόσες φορές μπορεί να συμβεί αυτό στην πορεία ζωής μιας γυναίκας? Κάθε γυναίκα δικαιούται μία-δύο φορές το χρόνο να έχει κάποια διαταραχή στην περίοδο της. Όταν αυτή η διαταραχή είναι μόνο μία φορά και δεν συμβαίνει επαναλαμβανόμενα τουλάχιστον τρεις μήνες, τότε δεν μας ανησυχεί. Αν όμως συμβεί και ξανασυμβεί, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία. Ναι, έστω και μία φορά αν συμβεί δεν είναι κάτι το... Όχι. Όλες δικαιούμαστε σε μία στρεσογόνα περίοδο, δύσκολο με τη διαιτά μας, οτιδήποτε, επηρεάζονται οι ορμόνες, όπως σας είπα. Και εκεί με ποιο τρόπο μπορεί να επανέλθει η εμεινορίση, η περίοδος όταν να έρθει? Όταν επανέλθει γενικά ο ρυθμός της ζωής μας. Χρειάζεται να κάνει κάτι, να δράσει επεμβατικά ο γυναικολόγος. Τι διαταραχή έχει? Θα μπορέσει να πάρει τηλέφωνο τον γυναικολόγο της και να τον ρωτήσει. Ναι. Θα της δώσει κάποια συμβουλή. Αν δεν το αξιολογήσει, θα της πει να περιμένει 1-2 κύκλους. Συνήθως αυτό γίνεται. Αν όμως επιμένουν τα συμπτώματα, θα την εξετάσει και θα της δώσει κάποιον ορμονικό έλεγχο κυρίως. Μπορεί να συμβεί και σε μικρή ηλικία αυτό? Μπορεί να συμβεί. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, χρειάζεται? Αν συμβεί μια φορά, όχι. Αλλά παρόλα αυτά, όλες οι γυναικολόγοι. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον γυναικολόγο τους. Να τηλεφωνήσουν και να ρωτήσουν. Ναι. Να τον εμπιστεύονται, αυτό είναι το πιο... Να έχουν το θάρρος να το τηλεφωνούν και να το ρωτάνε για κάτι που τους συμβαίνει. Πάνω απ' όλα, κυρία Ζόγκα, αυτό που έχει σημασία είναι εμείς οι γυναίκες να εμπιστευόμαστε τη γυναικολόγο, να τη θεωρούμε φίλη, γιατί αν δεν τη θεωρήσουμε φίλη, εκεί νομίζω ότι χάνουμε... Αλλάζουμε γυναικολόγο. Χάνουμε το παιχνίδι, έτσι. Από τις γυναίκες που έρχονται στο γιατρείο, σωστά, προκύπτουν προβλήματα γυναικολογικά. Έχετε νιώσει ότι εννοώ προβλήματα γυναικολογικά ουσία σοβαρά, έτσι, υγείας πλέον, που εξελίσσονται άσχημα. Σας έχουν εκμυστηρευτεί ότι έχουν το μέρισμα του συζύγου, ότι έχουν τη βοήθειά του, την κατανόησή του, γιατί είναι πολύ σημαντικό εμείς οι γυναίκες να έχουμε... Ή σας έρχονται απογοητευμένες και λένε ναι, έζησα πολλά χρόνια μαζί του, έκανα παιδιά, έκανα, τώρα αρρώστησα, δεν με συντροφεύει. Τι μαθαίνετε? Εξαρτάται την ηλικία. Στις μεγαλύτερες ηλικίες ο σύντροφός τους δεν παραστέκεται.
σε πιο νέες ηλικίες, νεαρές ηλικίες, είναι λίγο δύσκολο να το αποδεχτεί και να συμπαρασταθεί όπως θα ήθελε η γυναίκα. Εκεί δηλαδή πώς συμπεριφέρονται, φεύγουν, δηλαδή αφήνουν τη σύντροφο, την αρρωστήσει. Υπάρχουν και αυτά, να. Γενικά κουράζονται εύκολα οι πιο νέοι. Το θεωρούν ότι γιατί να μου συμβεί αυτό ενώ έχω ένα μέλλον μπροστά μου. Ναι. Ενώ αργότερα σε άλλες ηλικίες πλέον οι άνθρωποι είναι ένα περισσότερες, συμπεριφέρονται ναι, σαν έχουν το περάσει πιο πολλά χρόνια. Ναι. Αν και στην πρώτη περίπτωση που αναφέραμε, νομίζω ότι και οι ίδιοι αν θα το συνέβαινε θα θέλαν άλλη συμπεριφορά από αυτή που θα δει, που δείχνουν, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο καθένας μας. Ναι. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει και όταν υπάρχουν και παιδιά. Δυστυχώς, ναι. Όχι ότι δεν υπάρχουν απίστευτα ζευγάρια τα οποία. Υπάρχουν. Πέστε τα κεφάλια λίγο, έτσι, βέβαια, λίγο βέβαια. Να ενημερωθούν φυσικά. Και να εμψυχωθούν. Να εμψυχωθούμε όλοι μας λιγάκι. Όπου υπάρχουν... βοηθούνται και οι γυναίκες και πάνε και πολύ καλύτερα στη θεραπεία τους όταν έχουν δίπλα τους την οικογένειά τους και τον σύντροφό τους. Ναι. Είναι πολύ σημαντική υποστήριξη. Κυρία Ζόγκο, αυτή η φήμη ότι αν η γυναίκα δεν θυλάσει, ότι μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε μαστοπάθεια κτλ. Ή σε καρκίνο, όλα αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια ή είναι πράγματα τα οποία. Να το πω διαφορετικά. Ο θυλασμός κάνει πολύ καλό στο μαστό της γυναίκας, κάνει πολύ καλό στην λειτουργία των μαστών της γυναίκας και είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα λαμβάνουμε υπόψη μας στον έλεγχο κάθε γυναίκας στο μαστό. Είναι ένας παράγοντας δηλαδή υπέρ. Να πω κάτι, όταν μια γυναίκα έχει κάνει εξωματική και έχει πάρει πολλές ορμόνες και μετά θυλάσει, δηλαδή θέλω να πω, μηδενίζεται ο κίνδυνος από το θυλασμό που έχει κάνει. Όχι. Όχι, έτσι. Όχι, όχι. Αλλά είναι υπέρ της. Είναι υπέρ της. Ναι. Ο θυλασμός είναι υπέρ της. Και της μάνας και του παιδιού. Πάντα. Σίγουρα, αλλά υπάρχουν όμως και γυναίκες οι οποίες δεν κατάφεραν να θυλάσουν, ναι. Γιατί είναι λιγάκι επώδυνο. Εγώ το έχω περάσει. Έχετε δίκιο. Αλλά είναι, αυτό είναι πιο πολύ παρεξηγημένο. Αλλά. Είναι παρεξηγημένο. Είναι, δηλαδή, όχι από τη γυναίκα, δεν φταίει η γυναίκα. Ο τρόπος που τους διδάξουν οι ΜΕΕΣ, τα μεευτήρια, παίζουν τρομερά σημαντικό ρόλο. Γυναίκα, ναι. Οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να θυλάσει. Οποιαδήποτε γυναίκα. Το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν μπορεί να θυλάσει. Το βίωσα προσωπικά στο Έλληνα και να είναι καλά εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό. Όσες κυρίες ήταν που με δίδαξαν. Μου έδειξαν να είμαι σκληρή, έπρεπε πραγματικά να δείξω σκληρότητα στον εαυτό μου, γιατί οι περισσότερες γυναίκες, οι μαστοί βγάζουν ακόμα και μέχρι και αίμα. Ναι. Στις αρχές, στις πρώτες μέρες, πρέπει να το επομιστείς αυτό, για 2-3 μέρες να κάνεις υπομονή, είναι αφόρητος ο πόνος, το πέρασα, το βίωσα και τα κατάφερα. Μην τρομάζετε τις γυναίκες, δεν είναι πάντα έτσι. Όχι, εμένα μου συνέβηκε, αλλά όμως τα κατάφερα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε και λιγάκι επίμονες. Αυτό θέλω να τονίσω. Ναι, ναι, ναι. Και θα προοδευτούμε γι' αυτό. Ναι, χωρίς επιμονή δεν μπορεί να γίνει ο θυλασμός. Βέβαια, υπάρχουν και μπορά που δεν χορταίνουν. Με το θυλασμό μόνο. Συνήθως υπάρχει ένας μαγικός τρόπος που χορταίνουν τα μωρά με ακριβώς την ποσότητα που παράγει ο μαστός της μητέρας τους. Ναι. Λίγο υπομονή θέλει και. Θα βρει το ρυθμό η μητέρα του μωρού και το μωρό της μητέρας. Εσείς πάντως το συνιστάτε, το λέτε στη. Υπέρ του θυλασμού, βέβαια. Κυρία Ζόγκα, να σας ρωτήσω, είστε πάντα έτσι με τις κυρίες που θα έχουν τόσο πολύ συζητήσιμη, τόσο πολύ ζεστή όπως είστε εδώ στο στούντιο σας. Και το στούντιο εδώ είναι ένας ξένος χώρος για εσάς. Είναι πολύ. Είναι λίγο περισσότερο γιατί μοιράζομαι πιο προσωπικά πράγματα. Ακόμα πιο πολύ. Είναι κάτι, ξέρετε, το λέω και το ξαναλέω σε αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί εμένα μου έλειψε από το γυναικολόγο μου, βέβαια πήγαν όλα καλά. Θεωρώ όμως, αγαπημένοι τηλεθεατές, ότι ο γιατρός πρέπει πραγματικά να είναι έτσι. Εδώ παράδειγμα η κυρία Ζόγκα από το Λουτράκι, μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Κάναμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα μαζί της. Για εμάς τις γυναίκες που περνάμε πολλά, δίνουμε πολλά και αξίζουμε πολλά. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε γι' αυτό το σχολιασμό μου και το φίλο μας. Για εμάς τις γυναίκες. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος αξίζει πολλά και πόσο μάλλον εμείς οι γυναίκες πραγματικά έχουμε μυστεί πάρα πολλούς ρόλους και πολύ σημαντικούς. Από τη μητέρα, τη συντρόφου, τη γυναίκα για τον εαυτό μας. Και πρέπει και το ανδρικό φίλο να μας σέβεται, γιατί από το δικό μας το φίλο βγαίνει, έτσι δεν είναι, και αυτό. Κυρία Ζόγκα, δεν ξέρω τι άλλο να πω για εσάς. Τα είπατε όλα μόνοι σας. Είστε, εδρεύετε στο Λουτράκι Εθνικής Αντίστασης 6. Τα λέει όλα, είναι φίλοι πάνω απ' όλα, μετά είναι γιατρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή εδώ που μας προσφέρατε τις γνώσεις σας. Ευχαριστώ. Αγαπημένοι τηλεθεατές, να είστε καλά. Το Action Logo εδώ φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά ακόμη τους χορηγούς μας. Το κομμωτήριο Μίνα, την κυρία Μίνα, τον κύριο Βαγγέλη.
με πολύ χαμηλές τιμές, ένα πολύ καλό κομμωτήριο που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και υψηλά του Γωνία στο Λουτράκι, με πολύ χαμηλές τιμές όλο το χρόνο και σε προϊόντα κεραστάς. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε. Επίσης, το κατάστημα Grace που βρίσκεται στην πλατεία 25 Μαρτίου στο Λουτράκι, με πολύ επώνυμα ρούχα και ιδιαίτερα για πολύ παχουλές κυρίες, με πολύ χαμηλές τιμές. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την κυρία Ζόγκα. Αγαπημένοι τηλεθεατές, μέχρι το επόμενο άξιο λόγο, να είστε όλοι καλά.